Προσαγωγές ατόμων για την υπόθεση της επίθεσης με βιτριόλι στην 34χρονη. Φαίνεται ότι είμαστε κοντά στην εξιχνίαση, Σπύρο. Είναι προσαγωγές, Γιώργο, οι οποίες έχουν ξεκινήσει από χθες από τους αστυνομικούς που χειρίζονται την υπόθεση. Προσαγωγές ατόμων τα οποία θεωρούν οι αστυνομικοί ότι συνδέονται με την επίθεση με το βιτριόλι που έγινε στην 34χρονη πριν από 3 εβδομάδες στην Καλλιθέα. Μέχρι στιγμής πάντως, πηγές ενημέρωσης του Αντένα αναφέρουν πως από τα άτομα τα οποία έχουν εξεταστεί δεν προκύπτει κάποιος συσχετισμός με την επίθεση αυτή. Βεβαίως είναι αρκετά νωρίς. Τα συγκεκριμένα άτομα έχουν εξεταστεί, έχουν μιλήσει με τους αστυνομικούς. Υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία έχουν συγκεντρώσει αστυνομικοί τόσο με ηλεκτρονικό ειδικό όσο και ειδικό από κάμερες ασφαλείας. Και μένει να δούμε τις επόμενες ώρες πώς θα προχωρήσουν οι έρευνες αυτές. Να διακινδυνεύσω κάτι, Σπύρο, και αν δεν έχεις την πληροφόρηση, μην το ρισκάρεις. Δεν έχουμε συνεννοηθεί, σε φνηδιάζω, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση. Αν το ξέρεις, απαντάς. Οι προσαχθέντες είναι από το κοινωνικό, το επαγγελματικό, να τολμήσω να πω, και οικογενειακό περιβάλλον. Δεν υπάρχει κάποια τέτοια πληροφόρηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που απαντάς έτσι. Χαίρομαι που απαντάς έτσι, γιατί ήδη στα διάφορα site βλέπω κάποιες πληροφορίες. Γι' αυτό σε ρώτησα. Εγώ χαίρομαι. Οι αστυνομικοί είχαν από τις πρώτες ημέρες ένα κάδρο με ύποπτα άτομα. Από αυτά τα ύποπτα άτομα, κανένα δεν φαίνεται ότι είχε κάποιο σχετισμό με την επίθεση. Έτσι αναγκάστηκαν τις τελευταίες ημέρες και προσπαθούσαν να βρουν άλλους ανθρώπους, άλλα άτομα τα οποία πιθανώς να είχαν κάποιο σχετισμό. Γι' αυτό το λόγο την επισκέφτηκαν και αρκετές φορές την 34χρονη στο νοσοκομείο για να τους πει αν υπήρχε κάποια περίπτωση, κάποια ένταση που είχε με κάποιο άτομο το οποίο για αυτήν δεν είχε ιδιαίτερη σημασία. Πάντως, Σπυρό, για να είμαστε ειλικρινείς και με την εμπειρία που διαθέτεις και από το αστυνομικό ρεπορτάζ, για να έχουμε προσαγωγές, όχι υπόπτων, προσαγωγές ανθρώπων που μπορούν να προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες. Σημαίνει ότι η αστυνομία έχει κάνει έρευνα, προχωράει, ίσως να είναι κοντά στην εξιχνίαση. Έχει δρόμο η υπόθεση και πολλή δουλειά για σένα με ρεπορτάζ που θα δούμε σε όλα τα δελτία ειδήσεων από εδώ και πέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιλαμβάνεστε ότι το θέμα είναι...